σας. Καλώς ήρθατε στο Μίλησέ μου. Ήρθα στο ποντικάκι του κουτουκ τουκ τουκ τουκ. Και πριν ξεκινήσουμε τα δικά μας, θέλω να αφιερώσω αυτό το outfit, αυτό το ντύσιμο, στον αγαπημένο μου Νίκο Μουτσινά. Νίκο, είναι δικό σου. Όλο. Όλο, όλο. Λοιπόν, αφού έκανα την αφιέρωσή μου στον αγαπημένο μου ένα και μοναδικό Νίκο Μουτσινά, φαίνονται τα παπούτσια μου, φαίνονται. Με βλέπετε λίγο βραχνιασμένη, με ακούτε λίγο βραχνιασμένη, αλλά τι να κάνω, είναι μια ίωση που κυκλοφορεί στα παιδάκια, την κόλλησα κι εγώ από την κόρη μου. Όλα τα άλλα τα έχω τεστάρει. Δεν υπάρχει, δεν είναι το θέμα, δεν θα ήμουν εδώ, δεν τα λέγαμε. Τι μου κάνετε, πώς είσαστε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλέφωνα και τα μηνύματα. Και σήμερα το θέμα που έχουμε, έχουν γραφτεί ποίηματα, τραγούδια, έχουν γυριστεί ταινίες, σύριαλ, ανέκδοτα για μια γυναίκα. Για μία γυναίκα που θα είναι ή πολύ γλυκιά ή πολύ φαρμακόγλωσσα. Δεν λέω ακόμα τίποτα. Θέλουμε την επικοινωνία μαζί σας. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 211-212-2069, 211-212-2069 και social media στη σελίδα μας στο Instagram Μίλησέ μου, Open TV, και στο Facebook Μίλησέ μου και email Μίλησέ μου, papaki.tvopen.gr. Και πάω να καθίσω εδώ για να υποδεχτώ τα μαϊμουδάκια μου, τα γλυκά τα δύο. Κάθε μέρα αλλάζουμε εδώ οι κόμμα. Έχει σωστά ζουζουνάκια. Σήμερα είσαστε τα μαϊμουδάκια. Τρομάζω το αύριο. Αύριο θα είσαστε σοκολατάκια. Τα κλεβατάκια. Η Αγγελική και ο Σωτήρης, ο Σωτήρης και η Αγγελική. Και αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα είναι για αυτή τη γυναίκα. Που αν εισβάλλει στη ζωή ενός ζευγαριού ή μιας οικογένειας, ή θα τα κάνει όλα μπάχαλο και θάλασσα, ή μπορεί να βοηθήσει να γίνουν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Και αναφέρομαι στις πεθερές. Και δεν είναι μόνο η πεθερά, είναι και ο πεθερός που μπορεί να βάζει και αυτός τις φιτιλιές του στην πεθερά και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το σημερινό μας θέμα, γι' αυτό θέλουμε να μας τηλεφωνήσετε στο 211-212-2069, να ακούσουμε τις δικές σας εμπειρίες. Γιατί και παντρεμένες, και ανήπαντρες, και ανήπαντροι, έχετε μία μικροεμπειρία ή μεγάλη εμπειρία από πεθερά, ε? Ακόμα και από σχέση. Σίγουρα δεν είναι αυτό Σωτήρη μου. Εννοείται, εντάξει. Σίγουρα. Είναι και ολόκληρο σύριαλ. Ολόκληρο. Θανάσιμες πεθερές. Θανάσιμες πεθερές. Αγγελική μου. Αθλητή, δεν το συζητώ. Και πρέπει να το λύσουμε αυτό το θέμα με τις πεθερές. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μία πεθερά που είναι στριμμένη, που είναι κακιά, που βάζει φιτιλιές στο γιο της, στην κόρη της. Ανακατόστρα. Αλλά λέει μπροστά, αλλά πίσω, διπρόσωπη. Όλα εδώ θα τα λύσουμε όλα τα θέματα με τις πεθερές. Πάμε να δούμε την ιστορία μας για μία πεθερά που τσουπ τρύπωσε μέσα σε ένα σπίτι και έφερε τα πάνω κάτω. Καλημέρα. Καλημέρα, αγάπη μου. Παπούλα μου. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Καλά είσαι. Σήμερα στο ρεπό του αντρούλη μου, που θα με πάει. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι, τα έχω κανονίσει όλα εγώ. Έκπληξη. Τέλεια, έτσι, τέλεια. Από σένα θέλω μόνο καλή διάθεση. Πάντα την έχω. Δίπλα στον άντρα μου, πάντα την έχω. Δεν το συζητάω. Ποιος παίρνει τέτοια ώρα πρωί-πρωί? Λες. Ωχ, μάνα μου. Λες να γίνει τίποτα? Έλα, μαμά. Έλα, μαμάκα μου. Τι έχεις? Γιατί κλαις? Αχ, βρε μαμά. Μην κλαις, βρε μαμά. Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, μαμά, ούτε να το σκέφτεσαι. Βεβαίως, βεβαίως και να έρθεις. Βεβαίως και να έρθεις. Εννοείται, εννοείται. Όχι, όχι, ούτε η Δώρα έχει πρόβλημα. Δεν έχει, όχι. Έλα. Ναι, μαμάκα μου. Εντάξει, εντάξει, μαμάκα μου, άντε. Σε περιμένουμε. Φιλιά, φιλιά. Τι έγινε, καλέ, τι έπαθα? Αγάπη μου, μαμά μου τώρα, δεν καταλαβαίνεις, μετά το χαμό του πατέρα μου, την έχουν πιάσει τα ψυχολογικά της, δεν είναι καλά, δεν είναι καλά. Την έχει πιάσει κατάθλιψη, φοβάμαι, μην μου πάθει τίποτα τώρα και τη χάσω κι αυτή. Έτσι, και θα έρθει να κάτσει μερικές μέρες. Σε λίγες μέρες θα έρθει. Έτσι. Ωραία. Εσύ όμως δεν θέλω να μου αγχώνεσαι, δεν θα χαλάσουμε τη σημερινή μας μέρα. Εντάξει, άντε, πήγαινε, ετοιμάσου να φύγουμε. Ξέρεις, δεν έχω πολύ όρεξη. Ας το αφήσουμε για σήμερα, ε.
μάνα. Μάνα. Ρε μάμα, σου μιλάω. Τι έγινε. Η κουριτσάκι μου ήρθες. Ωχ, τώρα. Πώς θα σου το πω είναι το θέμα. Τι. Έρχεται η γιαγιάκα σου. Η γιαγιά. Εδώ μέσα. Πότε κανονίστηκε αυτό και εγώ δεν ξέρω τίποτα. Χτες πήρε τηλέφωνο τον πατέρα σου ότι δεν νιώθει καλά και θέλει να έρθει. Καταλαβαίνεις τώρα, επειδή χάσαμε τον παππού, θα μας κουβαληθεί εδώ. Καλά ρε μαμά. Και εσύ δεν πήρες θέση, δεν είπες τίποτα. Τι να πω, παιδάκι μου. Στο κάτω-κάτω ο πατέρας σου έπρεπε να μιλήσει. Δεν είναι δική μου μάνα. Έλα, να σου πω. Ηρέμησε, έτσι. Γιαγιά σου είναι. Ποια γιαγιά, ρε μάνα, ποια γιαγιά. Μόνο λεφτά ξέρει να δίνει. Πήρα σαν εγγόνι ποτέ αγάπη από αυτήν. Πήρα μια καλή κουβέντα. Ποτέ. Και να μου το θυμηθείς. Δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα με αυτήν. Ουχ. Εύχομαι το παιδί να μην έχει δίκιο. Έλα, βάς το λίγο. Έλα εδώ. Έλα, δεν έχω όρεξη. Τι έγινε, τι έχεις. Περιμένω τους δικούς μου να έρθουνε. Εντάξει, και τι είναι αυτό. Είναι και κάτι άλλο. Τι δηλαδή, τι είναι. Θα φιλοξενήσουμε τη γιαγιά μου σε λίγο καιρό. Και δεν χαίρεσαι. Που θα σου δίνει χαρτζηλίκι, να μας καλύπτει και να βγαίνουμε λίγο. Αλήθεια τώρα. Δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Ένα γκόνι δεν έχει ανάγκη μόνο από λεφτά από τη γιαγιά του. Καλά, τόσο πολύ, δηλαδή, μήπως υπερβολική. Καθόλου υπερβολική δεν είμαι. Παρεμβαίνει στι ζωέ όλων μα. Κοιτάει μόνο την πάρτη τη. Καλά, δε στην άλλη πλευρά. Πόσο να κάτσει, να κάτσει μια εβδομάδα, να κάτσει ένα μήνα του πολύ. Έχουμε να κάτσει όσο λιγότερο γίνεται. Έλα, μαμάκα μου, πέρασε. Πήγαινε την βαλίτσα μου μέσα. Ναι, μαμάκα μου. Απαθασκόνη, πάνω πόσο καιρό έχουν να καθαρίσουν εδώ μέσα. Μη χειρότερα, κοίτα εδώ. Καλέ, τι κάνεις. Καλέ, δεν σε φέραμε εδώ να καθαρίσεις. Έλα, 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 κάθισε. Έλα, πού να καθίσω, βρώμικα είναι όλα, ακατάστατα είναι όλα. Έλα τώρα, μια χαρά είναι το σπίτι, άσε τις υπερβολές τώρα. Ξέχασες, ξέχασες, έχεις καιρό να έρθεις σε μένα. Έτσι μωρέ το έχω εγώ το σπίτι. Καλά, καλά. Τώρα, καλά. Άστα αυτά τώρα, άστα αυτά. Έλα, έλα. Πού είναι η γυναίκα σου. Τι που είναι, κάπου έξω θα είναι, κάποια βόλτα. Μπορεί να πηγαίνει να ψωνίσει, δεν ξέρω. Δεν δουλεύει που δεν δουλεύει. Σπίτι τη δεν μπορεί να μείνει, τουλάχιστον να καθαρίσει, να ξεσκονίσει, να το φρεσκάρει το σπίτι. Μάμα, 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 δεν σε πήραμε εδώ, δεν είσαι αστυνομία. Εντάξει. Τέλος πάντων, έχει μαγειρέψει αυτή τίποτα να φάμε. Α, πίνεσαι. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε, κάτι θα έχει φτιάξει εδώ, κάτσε να δούμε. Περίμενε. Όχι, εδώ δεν είναι. Δεν είναι εδώ, όχι. Δεν περίμενε, κάπου θα το έχει βάλει. Πού σε βρεθάμε, καλά στην. Καλώς το κορίτσι. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, κυρία Κατερίνα μου. Μια χαρά, ευχαριστώ. Πάω να φρεσκαριστώ. Όταν βγω, ας φάμε και λιγάκι, Ναι, 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 μαμάκα μου. Φύγανε, ρε αγάπη μου, πού είναι το φαγητό, πού το έχεις βάλει. Το φαγητό. Δεν έχεις μαγειρέψει. Μα τώρα ήρθα, πότε τον προλάβω. Πλάκα κάνεις τώρα. Καθόλου. Τι. Λοιπόν, καλά, καλά, άσε, θα το καλύψω εγώ. Τι θα λοιπόν, έτοιμο το τραπέζι. Λοιπόν, μαμάκα, άκουσε. Επειδή ήρθες. Πρώτη μέρα εδώ, ναι. Δεν είναι καλύτερα να πάμε έξω να φάμε στο ταβερνάκι που είναι δίπλα, Πολύ ωραία ιδέα. Ωραία. Πάω να πάρω την τσάντα μου και έρχομαι. Ναι, μαμάκα μου. Ευτυχώς της άρεσε η ιδέα σου. Ευτυχώς, ναι. Αλλά και εσύ άλλη φορά να με προειδοποιείς, έτσι, ή να είσαι προετοιμασμένη. Δεν γίνεται έτσι να με εκθέτεις. Μάλιστα, θα το κάνουμε. Τζαμάκια σου, μιστάζω, έλα να ξαπλώσουμε. Άσε με βρε δώρα τώρα για να ξαπλώσω είμαι εγώ. Γιατί τι έχεις. Τι έχω, η μάνα μου, δεν την είδες πως είναι. Τι έχει. Τι έχει λέει, δεν την είδες που έχει, είναι χλωμή, έχει ρέψει η γυναίκα, δεν είναι καλά, φοβάμαι. Ποιος κάνει, η μάνα σου. Ναι, η μάνα μου. Εγώ μια χαρά την είδα τη γυναίκα. Α, καλά, ό,τι να είναι εσύ όλα μια χαρά τα βλέπεις. Τέλος πάντων, πού έχεις εντόνια. Τι τα θες. Πάω να τη στρώσω μέσα. Ναι. Ρε μαμά, τι κάνεις πίσω από την πόρτα. Για μένα μιλάτε πάλι, Άκουσα το όνομά μου. Ναι, λέγαμε ότι είχετε ρέψει. Δεν φαίνεστε καλά. Αν θέλετε να μάθετε κάτι, θα ρωτάτε εμένα. Όπα, όπα, μαμά, μαμά. Εγώ έλεγα ότι δεν είσαι καλά. Η Δώρα δεν είπε τίποτα, εντάξει, έλα. Και να σου πω, άλλη φορά να είσαι πιο διακριτική, εντάξει. Άντε, πήγαινε μέσα και έρχομαι κι εγώ τώρα να σου στρώσω. Τέλος πάντων,
Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας. Δεν το πιστεύω. Ούτε στο ίδιο μας το σπίτι δεν μπορούμε να μιλήσουμε εδώ μέσα. Αχ, μεσημέριεσαι. Ευτυχώς που έχω και την τηλεόραση να μου κάνει παρέα. Τι ώρα ξυπνάει σε αυτό το σπίτι. Καλημέρα, κυρία Κατερινά. Καλημέρα, καλημέρα, την καλημέρα. Καλησπέρα, αλλά τέλος πάντων. Να φτιάξω καφεδάκι. Τι να φτιάξεις καφέ, είναι ο τρίτος που έχω πιει. Ήπια ένα το πρωί με το γιώκα μου. Ένα δικό μου και ένα τώρα που είναι μεσημέρι. Τέτοιες ώρες ξυπνάτε εδώ πέρα. Έτυχε, κυρία Κατερίνα μου, έτυχε. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή για να σηκωθείς έτσι λίγο πιο νωρίς, να περιποιηθείς το σπίτι, να το ξεσκονίσεις, να φτιάξεις ένα ωραίο καφεδάκι στο γιώκα μου, ένα πρωινό και μετά να φτιάξεις και ένα φαγητό το μεσημέρι να φάμε ως άνθρωποι. Ναι, δεν θα ξαναγίνει. Μάλιστα. Να σας κάνω μια ερώτηση, κυρία Κατερίνα μου. Φυσικά, τι θέλεις. Την Κυριακή θα έχετε φύγει. Όχι βέβαια, γιατί ρωτάς. Όχι, επειδή η Κάτια θα φέρει το... Η Κατερίνα. Κατερίνα. Μάλιστα. Θα φέρει το αγόρι της, να φάμε όλοι μαζί. Α, ωραία. Επιτέλους, θα το γνωρίσω κιόλας το παιδί. Τι εννοώ, θα είσαστε εδώ την Κυριακή. Ένα μήνα θα καθίσω. Ξέρεις πόσες Κυριακές έχουμε να περάσουμε μαζί. Ωραία μυρίζει το ψητό. Έτοιμα τα φαγητά. Έτοιμα όλα. Ωραία. Σαλάτες, φαγητά, τα πάντα. Άντε, άντε, γιατί έρχονται. Τα παιδιά δεν έχουν έρθει ακόμα. Τώρα, έχει πεταχτεί μικρή να φέρει το σταυρί μας από το κτέλ. Τι, από επαρχία είναι. Ναι, γιατί κακό είναι που είναι το παιδί από επαρχία. Όχι, δεν είναι κακό, αλλά έχουμε μια επαρχία, να έχουμε και δεύτερη. Μαμά, τι εννοείται. Τίποτα, κάνει τη δουλειά σου. Μαμά, πάρ' το αλλιώς. Οπα, ήρθαν. Καλώς. Γεια σας. Γεια σας τα παιδιά. Γεια σου παπά. Γεια σου κορίτσι μου. Γεια σου Σταύρο μου. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλησπέρα. Γεια σου γιαγιά. Γεια σου και εσένα. Από εδώ ο Σταύρος. Γεια σου. Χαίρομαι πολύ. Μαμά, σε χαιρετάει το παιδί. Ναι, είπα, χαίρομαι πολύ. Α, οκ. Ελάτε, καθίστε παιδιά, καθίστε μέχρι να ετοιμαστούν εδώ τα φαγητά. Και δεν μου λες αγόρι μου από πού είναι η καταγωγή σου, από πού είσαι. Από την Ήπειρο. Α, Ήπειρο. Εκεί βρέχει καλέ. Θα έχει και υγρασία, πονάς πουθενά, κανένα ρευματισμό. Τι είναι αυτά που λες, ρε γιαγιά, στον άνθρωπο! Και πώς γνωριστήκατε με την εγγονή μου? Στο πανεπιστήμιο, πηγαίναμε μαζί. Α, μάλιστα. Και έτσι με την απόσταση, πώς θα βρίσκεται, πηγενέλα και... Μα... Εντάξει, το βρίσκω. Δεν είπα κάτι κακό. Χάθηκε να βρεις ένα παιδί από την Αθήνα. Δεν σου επιτρέπω, πάμε να φύγουμε, Σταύρο. Μαμά, τι είναι αυτά που λες, ρε παιδιά, πού πάτε, ελάτε εδώ. Παιδιά, έχουμε φτιάξει τα φαγητά εδώ! Πάτε μόνοι σας! Γεια σας! Δεν το πιστεύω! Τι συμπεριφορά είναι αυτή! Γιατί η Χρυσή μου έχεις νεύρα, δεν είπα κάτι κακό. Ο άνθρωπος από επαρχία δεν είναι. Και αυτό σας ενοχλεί δηλαδή, έτσι. Εμένα. Λοιπόν, έλα, κορίτσια, πήγαινα μέσα σας. Τίποτα, δεν μπορώ άλλο την πάνω σου, να το ξέρεις. Ρε μαμά, τι έκανες πάλι, γιατί την πέταξες αυτή την κυροβοβίδα. Τι είπα καλέ, από επαρχία δεν είναι ο άνθρωπος. Ναι, από επαρχία είναι, αλλά το θέμα δεν είναι αν είναι από επαρχία, το θέμα είναι πώς το είπες αυτό το. Επαρχία! Δεν το είπα με κακή διάθεση πάντα. Τέλος! Δεν αντέχω άλλο. Θα φύγω, θα πάω κι εγώ στο χωριό μου να ησυχάσω. Εδώ μέσα θα κάνω υπομονή, μία, δύο, πόσες φορές. Δώρα! Πού είσαι, αγάπη μου! Τι γίνεται εδώ, τι κάνεις! Μη μιλάς, γιατί μιλάς, σου δώσα την άδεια! Γιατί μιλάς! Τι κάνεις, αγαπούλα μου, φεύγω από εδώ μέσα. Δεν αντέχω άλλο ούτε τη μόνα σου, ούτε σένα. Έκανα υπομονή. 1, 2, 5, 10. Πόσα χρόνια να κάνω εγώ εδώ μέσα. Αγαπούλα μου, λίγο. Μη μου τα βγάζεις και μη μιλάς καθόλου. Μα... Θα φύγω, δεν την αντέχω άλλο. Κουμάντο, πού θα πάμε, τι θα φάμε. Έχεις ξανακούσει εγγόνη να μην θέλει τη γιαγιά του. Είναι δυνατόν. Έλα, μόνο εδώ μέσα να σου πει. Αν είναι η μαμά μου το πρόβλημα, θα το σύγχρονο. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Φύγε. Δεν έχω μπροστά μου. Άφησε με ήσυχη. Βρε δώρα μου, κάτσε λίγο να το συζητήσουμε, βρε αγάπη μου. Στο λέω και στο δηλώνω. Αν δεν φύγει από εδώ μέσα η γιαγιά, εγώ με τη μάνα μου δεν ξαναγυρνάμε στο σπίτι. Πού πας, κορίτσι μου. Να μαζέψω πράγματα. Μαμά,
Μαμά, για έλα εδώ! Τι είναι καλέ, γιατί φωνάζεις, τι έπαθε αυτή και τρέχει, που πάει μέσα. Που πάει? Ναι. Πάει να ετοιμάσει τα πράγματά της να φύγει, μαμά. Γιατί? Γιατί, εξαιτία σου. Γιατί μας έχεις κάνει όλους άνω κάτω. Λοιπόν, μαμά, άκουσε. Θα πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά για να μπορέσω να κερδίσω πάλι τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Εντάξει, κατάλαβες? Τραγική κατάσταση. Απίστευτος άνθρωπος. Ναι. Είναι μία πεθερά με δύσκολο χαρακτήρα, με εγωισμό, που θέλει να τα ελέγχει όλα, προσπαθεί να χειριστεί και το γιο της, κάνει υποδείξεις, κάνει ανάκριση. Αλλά... Τι κάνουμε εσύ, Αγγελική, ναι, σε μια αλλά... κατάσταση. Ο Θεός να φυλάει δηλαδή. Εδώ. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά το τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι και η γυναίκα του, στην ουσία, είναι πάρα πολύ ανεκτική. Δηλαδή, με το που της έκανε διόρθωση, αμέσως απαντούσε όπως της ήθελε. Οπότε, τι γίνεται, δεν εξέφραζε όλο αυτό που ήθελε και ξαφνικά έγινε ένα μπαμ και σηκώθηκε και έφυγε. Γι' αυτό δεν άκουγε και τίποτα τελικά, έτσι. Βέβαια, σε όλη αυτή την ιστορία, Σωτήρη, βλέπουμε ότι και η Νύφη. Ναι. Δεν κάνει κάποια πράγματα τα οποία είναι τα τυπικά της υπόθεσης. Δηλαδή, εγώ με την πεθερά μου έχω περάσει πολλές φάσεις. Τώρα είμαστε στο σπίτι, αγαπημένες και λατρεμένες. Όταν ερχόταν από τη Χαλκίδα, το σπίτι γυάλιζε. Φαγητό θα είχα μαγειρέψει πάντα. Το κρεβάτι της θα το είχα στρωμένο. Ναι, αλλά... Είναι ναι, αλλά σαν αυτό... να περιμένεις έναν φίλο στο σπίτι, δεν θα βάλεις κατσαρόλα να έχει ένα ωραίο φαγητό. Ναι, αλλά εδώ δεν περίμενε φίλο, περίμενε τον χωροφύλακα. Δηλαδή εδώ μπήκε άλλη μέσα και άρχισε τι έκανες που πήγες. Εμένα, σε φίλη μου, αληθινό είναι αυτό που σας λέω, ήταν να παντρευτεί με ένα παιδί. Στο τραπέζι της γνωριμίας, πήγε το παιδί τουαλέτα και έλεγε η πεθερά, φύγε από το σπίτι, χάσω από τα μάτια μου και την έβριζε. Και μόλις έχει το γιος λέει, αγάπη μου, κάτσε κι άλλο, μην κάνεις τέτοιο. Παιδιά, αυτό το έζησε τρεις μήνες. Φυσικά παντρευτήκανε και ακόμα ζει το ίδιο πράγμα. Παντρευτήκανε. Ναι. Το μπροστά ξέρω, του είναι τι καλή κοπέλα και μόλις φεύγει. Είναι το διπρόσωπο. Το ρύθμι, δεν, το δεν το ήξερε. Δεν το Όχι, άλλο πιστεύει ότι είναι πολύ αγαπημένη. Είναι το διπρόσωπο. Ναι. Για να δούμε τώρα ο κόσμος τι θα ψηφίσει. tvopen.gr κάθετος vote. Τι να κάνει ο συγκεκριμένος εδώ ο πρωταγωνιστής μας. Να τη διώξει την μητέρα του από το σπίτι ή να μην τη διώξει. Να τη διώξει ή να μην τη διώξει. Θέλουμε την δική σας άποψη, τη δική σας ψήφο. tvopen.gr κάθετος vote. Τα τηλέφωνά μας 211-212-2069, 211-212-2069. Μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα μαζί μας, να μας πείτε είσαστε πεθερόπληκτοι ή έχετε καλές σχέσεις με τις πεθερές και γενικά με τα πεθερικά. Γιατί και οι πεθεροί μπορεί να λέμε εμείς τώρα για την πεθερά, γιατί πάντα η πεθερά είναι αυτή η οποία είναι η περίεργη της υπόθεσης. Υπάρχουν όμως και κάποιοι πεθεροί που σου βγάζουν την ψυχή. Πείτε μας και τα καλά τους και τα κακά τους. Και καλές εμπειρίες και άσχημες εμπειρίες. Εδώ είναι όλα καλοδεχούμενα. Και βέβαια στα social media, ό,τι θέλετε, τις δικές σας ιστορίες. Περνάμε σε ένα πολύ, πολύ μικρό σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε το τέλος της ιστορίας. Τι κάνει ο πρωταγωνιστής μας, θα το σώσει στο σπίτι του ή θα κρατήσει τη μαμά του αγκαλιά. Και μετά θέλουμε τις δικές σας ιστορίες. Διάλειμμα. Μιλήστε μαζί μας στο 211-212-2069. Καλά, εδώ πέρα το σημερινό θέμα, φίλες και φίλοι, έχει ανάψει φωτιές. Εμπειρίες ζωής εγώ. Εμπειρίες ζωής η Αγγελική. Εμπειρίες ζωής εδώ πέρα ο φίλος μας ο Σωτήρης. Εμπειρίες εδώ όλοι, οι φίλοι και οι συνεργάτες, Control Plateau. Γίνεται, καταλαβαίνετε, όλοι έχουμε μια εμπειρία ζωής με πεθερά. Και με πεθερό και γενικότερα. Πάμε να δούμε τώρα εσείς τι ψηφίσατε. Είσαστε πεθερόπληκτοι ή γιατί είναι λαχνός λαχείου να βρείτε πεθερά και πεθερό της προκοπής. 86% βαλίτσα τρένο, γεια σας. Και πόσο μένει από το 86 το 14, το βρήκα, καλή είμαι στα μαθηματικά, να μείνει. Α, εσείς κάτι θα έχετε κάποιο συμφέρον το 14%, σύνταξη, δεν ξέρω, περιουσία, οικόπεδο, κάτι δεν είναι για να αντέξουν τα νεύρα σας τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έκανε ο πρωταγωνιστής μας. Έκανε αυτό που είπε το 86% να γιάσει το χέρι σας ή έκανε το 14% για άλλα θέματα. Γιατί ήρθες? Ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη για όλη αυτή την αναστάτωση που προκάλεσε η μητέρα μου και να σου υποσχεθώ
ότι θα τα αλλάξω όλα και θα βάλω όρια στη συμπεριφορά της. Τώρα, άκουσέ με. Θέλω να γυρίσει το σπίτι. Να ξέρεις ότι εγώ δεν βάζω τίποτα και κανέναν πάνω από την οικογένειά μας. Τιμώ. Και εγώ το θέλω πάρα πολύ να γυρίσω σπίτι. Δεν θέλω να το διαλύσουμε. Όμως να ξέρεις, με τη μάνα σου δεν θέλω καμία επικοινωνία. Και αν θες να τη βλέπεις, θα πηγαίνεις εσύ. Εντάξει. Ευτυχώς. Βαλίτσα. Δόξα τω Θεώ, βαλιτσούλα και γεια σας. Μακριά και αλάργα. Ευτυχώς ο πρωταγωνιστής μας είχε τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Για πάμε τώρα στην πρώτη μας τηλεφωνική να ακούσουμε την ιστορία της. Είναι και συνονόματη κιόλας. Η Γεωργία, αγαπημένη μου Γεωργία, τι μου κάνεις? Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βγαίνω τώρα στην εκπομπή σας να πω το δικό μου πρόβλημα. Ναι. Εγώ έχω γεννήσει και έχω ένα μωράκι. Να σου ζήσει. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ενώ θα έπρεπε να πετάω στα ουράνια και να νιώθω υπέροχα, είναι το μαύρο μου τα χάλια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο που έχετε πει και εσείς προηγουμένως, γιατί έχει έρθει και μένει μαζί μας η πεθερά μου, με την προϋπόθεση να με βοηθάει με το παιδί. Αλλά από τη μια εγώ θα έπρεπε να χαιρόμουν, αλλά από την άλλη αυτό το πράγμα δεν υποφέρεται. Γιατί εντάξει, το πρότεινε ο πατέρας, δηλαδή ο άντρας μου, γιατί εμένα δική μου γονείς δεν είναι στη ζωή και σου λέει να μην είσαι και τελείως μόνη σου, ξέρει από παιδιά κτλ. Τέλος πάντων, μη σας τα απολογώ. Είναι πάρα πολύ εκνευριστική γυναίκα. Υποτίθεται ότι αυτή τα ξέρει όλα. Τα κάνει όλα τέλεια. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Με λέει αφηρημένη. Με λέει ότι βαριέμαι, ότι τεμπελιάζω, ότι δεν τα κάνω καλά. Πάω να της πω κάτι και μου λέει σταμάτα, εσύ δεν ξέρεις, εγώ θα σου πω. Και γενικά μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Βέβαια, από την άλλη, δεν τολμώ να πω και τίποτα. Γιατί είναι αρκετά διπρόσωπη. Όταν έρχεται ο άντρας μου, αυτή αλλάζει πρόσωπο και είναι όλο με στη γλύκα και είναι κορίτσι μου και ότι πείτε και μη σας ενοχλώ. Οπότε αν του πω ότι ξέρεις κάτι, δεν υποφέρεται η μάνα σου, θα μου πεις τρελή. Τι πρόβλημα έχεις? Και αν πάει και της πει ότι η μάνα, έλα εδώ, τι γίνεται, γιατί δεν τα βρίσκεται, αυτή θα πει εγώ που σας αγαπάω, θα αρχίσει να βάλει τα κλάματα και τέλος πάντων θα βγω η ιστερική της υπόθεσης. Οπότε έτσι δεν γίνεται. Και σκέφτηκα λοιπόν να κάνω το εξής. Να πάρω το κινητό και να αρχίζω να καταγράφω με την κάμερα τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι. Γιατί δεν πρόκειται να με πιστέψουν. Ακόμα και οι κολλητές μου τις έχει πει, ας πούμε, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή και βολική γυναίκα. Και μια φορά που πήγα να πω κάτι, μου λένε, έλα μωρέ, τώρα είναι επειδή έχεις κάνει παιδί και έχεις γίνει παράξενη και κάτι τέτοια. Είναι αυτό το ξένο ποπό, 100 ξυλιές. Ναι, κάτι τέτοιο. Γεια συνέχεια, γλυκιά μου. Ναι, αλλά απ' την άλλη βέβαια φοβάμαι, γιατί δεν είναι και χαζή, με πάρει χαμπάρι. Πάντως πρέπει να βρω έναν τρόπο και να αποδείξω ότι λέω αλήθεια και ότι δεν αντέχω, ότι δεν υποφέρεται, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Αυτή η γυναίκα, ας πούμε, έχει έρθει στη ζωή μου γιατί να νιώθω καλά. Με βασανίζει, δηλαδή. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ακόμα χάω, δεν γίνεται. Τόσο καταπληκτική ηθοποιός, γιατί μας την παρουσιάζετε τύπου σαν ηθοποιό με ερμηνείες φοβερές. Θέλει λαμπέτη. Σαν κατάστροφο από τις ΗΠΑ, ας πούμε, που κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Μήπως και εσείς είστε λίγο υπερβολικοί, δηλαδή κοροϊδεύει το γιο της, τις φίλες σας. Όλους, δηλαδή είναι τόσο φοβερή αυτή, δηλαδή. Μήπως εσείς είστε λίγο περίεργοι? Όχι, δεν είμαι υπερβολική. Απλά υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή που είναι διπρόσωποι και το καταφέρνουν πάρα πολύ καλά. Καλή σε εμάς το λες. Ειδικά στη δουλειά την οποία κάνουμε, αυτό είναι. Μπροστά μας λοιπόν, και από πίσω. Όταν έρχεται ο άλλος, δηλαδή αυτή ξέρει προφανώς τι κάνει. Ναι, εννοείται. Δηλαδή ότι το κάνει ασυναίσθητα. Και όταν έρχεται ο άλλος και ναι, ό,τι πείτε, ναι, γλυκό μου, ναι, ναι, αλλά γιατί να το κάνει αυτό, δηλαδή, εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, προς τι όλη αυτή η οσκαρική ερμηνεία, ας πούμε? Γιατί να σας βασανίζει, ας πούμε? Γιατί μπορεί να είναι ένας κακός άνθρωπος. Γιατί είναι και επικίνδυνη να έχει συμπεριφορά. Να μου πάρει τον αέρα και να με κάνει να νιώθω ότι φοβάμαι, γιατί εξαρτάμαι από αυτήν. Γιατί δεν ξέρω. Μπορώ να καταλάβω. Εσείς έχετε πει κάτι σε αυτήν, έχετε συζητήσει καθόλου μαζί της? Της έχω δείξει με τον τρόπο μου ότι δεν θέλω, ότι μέχρι εκεί είναι τα όρια μου. Εντάξει, φτάνει, καταλαβαίνω, ξέρω, μπορώ να το κάνω. Δεν είμαι χαζή, ξέρω να το κάνω. Και μου, όχι, εσύ δεν ξέρεις, εγώ θα σου δείξω. Ήταν πάντα έτσι, δηλαδή η πεθερά σου ήταν πάντα έτσι ή τώρα έχει γίνει που ήρθε στο σπίτι? Δεν την ξέρω. Δεν την είχα ζήσει. Δηλαδή
Μα δεν την είχατε ζήσει, δηλαδή. Όχι εκεί πριν, πέρα, λοιπόν. Ενώ ότι πριν στις δικές σας κοινωνικές επαφές ήταν περίεργη, ήταν ξινή, ήταν ανακατόστρα, σας έβλεπε περίεργα. Είχαμε πολύ μαζί, τώρα ζήσαμε. Καλά, παιδιά, από τη στιγμή που είναι διπρόσωποι. Ότι είχαμε πάει στο, εκεί που έμενε, καθόμασταν. Στο, δεν είναι από Αθήνα. Τέλος πάντων, στο σπίτι της. Τι να καταλάβω. Αγάπη μου γλυκιά, όταν είναι διπρόσωπος κάποιος. Εννοείται ότι για το θεαθή είναι για να έχει καλή εντύπωση στον κόσμο, να δείξει καλή εντύπωση και στο γιο της και σε όλο το περιβάλλον. Μπροστά θα είναι γλύκα-γλύκα και μόλις γυρίζει την πλάτη αρχίζει τον μπουρουμπούρου. Πάμε στην κυρία Χαρούλα που θέλει να μας μιλήσει και να μιλήσει και σε σένα. Τι κάνετε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μεγάλη χαρά που μιλάμε μαζί σας. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, αλλά έχω νευριάσει τόσο πολύ γιατί μιλάτε συνεχώς για τις νύφες που κατηγορούν τους πεθερές. Όχι, oh, πεθερές... κυρία Χαρούλα μου, έχουμε μία περίπτωση η οποία δεν είπαμε για όλες τις πεθερές. Θέλω να μιλήσω σαν πεθερά. Να μιλήσετε. Για μιλήστε. Άσχετα αν δεν έχω γίνει πεθερά, θα σας πω εγώ τη γνώμη μου. Οι παλιές μητέρες είχαν τα παιδιά τους με την καθαριότητα, με το φαγάκι τους, το πρωί σηκώνανε, τους φτιάχνανε πρωινό. Τώρα οι νέες γυναίκες ούτε δουλειές κάνουν, όλο delivery παίρνουν και είναι τελείως άχρηστες οι νέες. Καλά, μισό λεπτάκι λίγο, μισό λεπτάκι λίγο, επειδή εσείς το έχετε κάνει από το ένα άκρο στο άλλο. Ξέρω, ακούστε με να δείτε, εγώ μισό είμαι κοινωνικός άνθρωπος. Ναι, σας ακούω, πείτε μου. Δηλαδή είναι άλλο το να πάρουμε μία σύζυγο ώστε να είμαστε μαζί και άλλο να την κάνουμε δούλα και να δουλεύει όλη την ημέρα και να κάνει δουλειές και εμείς απλά να ξυπνάμε το πρωί. Πώς θα είναι όλα έτοιμα. Την παντόφλα και το πρωινό. Οπότε σ' αρέσει το αμερικάνικο στυλ να δουλεύει και ο άντρας στο σπίτι. Μισές τη δουλειά. Μα δεν είναι αμερικάνικο, αφού δουλεύει και η μητέρα. Δεν είναι αμερικάνικο. Αυτό είναι το κανονικό, να ξέρετε. Δηλαδή όλη η κοινωνία έτσι είναι. Πόσα χρόνια έχει γίνει στην Ελλάδα που ο σύζυγος βοηθάει και στο σπίτι. Με το Πασόκ. Πού να ξέρουμε πότε έχει γίνει. Καλά, δεν είναι κακό. Δεν έχει χρονολογία, ας πούμε. Συγγνώμη, εσείς είσαστε πεθερά. Εγώ δεν έχει σημασία, δεν μπορώ να πω τη γνώμη. Δεν είναι. Δύο λεπτά λίγο να μιλήσω. Λοιπόν, κυρία Χαρούλα μου, εννοείται δημοκρατία έχουμε και ειδικά ελευθερία απόψεων σε αυτή τη συγκεκριμένη εκπομπή. Απλά σας ρωτάω, για να έχετε αυτή την άποψη, ξέρετε από κάποια φίλη σας, ξέρετε μέσα από το περιβάλλον σας. Από μου τη μία, από την κουνιάδα μου ξέρω. Ναι. Πολλές περιπτώσεις και βλέπω γιατί εγώ είχα μαγαζί στην Κόρινθο ναι. Και έχω δει πολύ κόσμο και έχω συναντήσει πολλές κοπέλες και μιλάω με όλο τον κόσμο και βλέπω τι γίνεται στη σημερινή κοινωνία. Σήμερα η γυναίκα θέλει λεφτά, τίποτα άλλο. Ούτε δουλειές να κάνει, όλο delivery και όλες οι γυναίκες, όχι όλες, εντάξει το 80%. Ναι. Αυτή η πεθερά που λέει σήκωνε μια φορά το πρωί να φτιάξει πρωινό που είπατε στην εκπομπή προηγουμένως που μιλήσε η κοπέλα. Βεβαίως. Να φτιάξει πρωινό στον άντρα σου κακό ήταν που της το είπε. Ακούστε να σας πω τι γίνεται. Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Όχι, εσείς όμως την καταλήνατε. Ιστορία. Εσείς τώρα τι συμβουλεύετε. Να δω με το παιδί μου όπως θέλω εγώ και ότι αυτή πάντα τα ξέρει καλύτερα. Αυτό είπα. Όχι ναι, τέλνω εγώ το... να περιποιηθώ τον άντρα μου. Μην τα μπερδεύουμε. Όχι, ξέρει να τα κάνει, εμείς ήμασταν ύπαρκτες. Εγώ δεν εννοώ αυτό. Θέλω να έχω και εγώ τρόπο να είμαστε καλύτεροι από εσάς. Ίσως να υπήρχε καλύτερος τρόπος συνεννόησης μεταξύ σας. Γιατί υπάρχει πάντα καλύτερος τρόπος και γιατί ο δικός σας είναι πάντα ο καλύτερος και είναι το απόλυτο. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εμείς τι είμαστε άχρηστοι. Ή γεννηθήκαμε χαζοί. Ίσως να έχει δίκιο η γυναίκα. Ίσως να μην έχει. Δεν μπορεί να έχει πάντα δίκιο. Και εγώ πάντα άδικο, δεν γίνεται αυτό. Για να λέει όμως, να σας λέει όμως ότι δεν ξυπνάτε το πρωί και σηκωθήκατε, δεν ξέρω τι δεν έχει δίκιο η γυναίκα. Συγγνώμη κυρία μου, σας είπα, εγώ δεν ξυπνάω το πρωί. Σας είπα ότι δεν τολμώ να κάνω κάτι και με προλαβαίνει και μου κάνει πρόδειξη. Κυρία μου, έχετε παιδιά, εσείς έχετε παιδιά. Μα τι λέμε τόση ώρα από άλλη από άλλη εκπομπή είστε. Σας είπα ότι έχω γεννήσει. Δεν είμαι από άλλη εκπομπή, αλλιώτικα θέλω να σας το πω. Κυρία Χαρούλα μου. Παιδιά σας συνήθισα, δεν θέλετε να έχετε μια τέτοια νύφη. Κυρία Χαρούλα μου, είναι δεκτή άποψή σας. Τώρα έχω γίνει μάνα. Δεν έχω προλάβει ακόμα να νιώσω τη μητρότητα γιατί δεν με έχετε αφήσει εσείς. Αφήστε με και εμένα να βιώσω κάτι τέτοιο. Δύο λεπτά. Σιλάνσιλ βουπλέ, παρακαλώ. Κυρία Χαρούλα, ακούστε με λίγο προσεκτικά. Είναι δεκτή άποψή σας ό,τι έχετε πει μέχρι στιγμής. Υπάρχει μία μερίδα γυναικών που συμπεριφέρονται με αυτόν τον άσχημο τρόπο στον άντρα τους και στην οικογένειά τους. Σίγουρα υπάρχει. Υπάρχει, αλλά δεν είναι όλους να τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι. Ναι. Σας ευχαριστούμε. Για τις πεθερές και με νύφες. Σας ευχαριστούμε. Τώρα θα ακούσουμε κι άλλες. Τα λέτε πολύ ωραία. Υπάρχει και αυτή η μερίδα της γαϊδούρας που λέω εγώ, της νύφης, που δεν συμπεριφέρεται καλά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά, κυρία Χαρούλα μου. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Περίμενε η Χαρούλα μου, όχι η Χαρούλα μου, Γεωργία μου. Γεωργία μου, περίμενε στο τηλέφωνο και πάμε στην κυρία Δήμητρα. Κυρία Δήμητρα. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω και σας ακούω καθημερινά και σας ευχαριστιέμαι πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε που μας πήρατε τηλέφωνο. Εγώ λοιπόν, παιδιά μου, θα σας πω μία άποψη δική μου. Βεβαίως. Την οποία την έχω ως μότο. Ναι. Η ελληνική οικογένεια χαλάει την ελληνική οικογένεια. Α, σε αυτό ναι. Και τώρα θα μιλήσω στις κυρίες πεθερές. Ναι. Εγώ είμαι πεθερά. Ωραία. Οι πεθερές πρέπει να κάθονται στα σπίτια τους. Δεν πρέπει να ανακατεύονται καθόλου στη ζωή των παιδιών τους. Όταν τα παιδιά τους έχουν ανάγκη, τότε θα πηγαίνουν. Θα τους λένε «Μαμά, θέλω να μου κάνεις αυτό». «Ναι, παιδί μου». «Θέλω να μου κάνεις εκείνο». «Ναι, παιδί μου». Το παιδί της πεθεράς και η νύφη ή ο γαμπρός. Όχι μόνο το παιδί και η νύφη. Βεβαίως. Ποτέ δεν θα πει η πεθερά «Θα έρθω στο σπίτι διότι έχω κατάθλιψη». Αν έχει κατάθλιψη η πεθερά, να πάει στο γιατρό. Δεν θα καθίσει νομίζω η νύφη ότι... να βγάλει τα σπασμένα της κατάθλιψης. Δικαιώνει της πολύ κόσμο με αυτά που λέει η κυρία. Δηλαδή αυτό που λέει και είναι αυτό που λέμε πια όλοι. Δηλαδή δεν μπορεί μια ζωή η μαμά του συζύγου να ξέρει τα πάντα όλα καλύτερα και να μαγειρεύει καλύτερα και να τα κάνει καλύτερα και να μεγαλώνει καλύτερα τα παιδιά. Okay. Ας αφήσουμε και τους υπόλοιπους να κάνουν αυτό που θέλουν. Δηλαδή, ένας χωροφύλακας μονίμως μέσα στο σπίτι. Δεν είναι μόνο είναι η μαμά του συζύγου. Και της γυναίκας. Και ναι, της γυναίκας. Ναι. Γιατί και αυτές οι γυναίκες, οι πεθερές, τα ξέρουν όλα καλύτερα από όλους. Εννοείται. Το παιδί μου δεν το τρώει αυτό, μα τώρα το τρώει όμως. Δηλαδή, τι να συζητήσουμε πλέον. Δηλαδή, έχει τελειώσει αυτό το πράγμα ότι μπαίνει μέσα πεθερά και λέει «Α, εδώ λέει, δεν καθάρισες, δεν θέλω». Τον έχει με σκόνη πάνω. Αρχικά, δεν μ' αρέσει. Ναι, σίγουρα και συμφωνούμε με αυτό. Να ευχαριστήσω ένα λεπτό, συγγνώμη. Κυρία Δήμητρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άποψή σας. Και εγώ. Είχαμε ανάγκη μια τέτοια άποψη. Εγώ είμαι πεθερά, ναι. Με 4 εγγόνια και είμαι και 75 χρόνων. Η φωνή σας είναι, λες και είσαστε 40 χρονών, να έχετε την υγειά σας, να χαίρεστε τα εγγονάκια σας. Ευχαριστώ πολύ, να είσαστε καλά. Και την οικογένειά σας. Τα φιλιά μας. Αγγελική μου, συγγνώμη που σε διέκοψα. Απλά μας περιμένει και η κυρία Κατερίνα. Okay. Πες το σχόλιο σου. Τίποτα. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι πολλές φορές βλέπουμε ότι χάνουμε το ρόλο. Δηλαδή, η μητέρα είναι η μητέρα. Και ας είναι καινούργια μητέρα. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα να κάνει λάθη. Δεν επιτρέπουμε στους ανθρώπους να κάνουν λάθη. Και δεν υπάρχει και λάθος και σωστό στην τελική. Αυτό ήθελα να αναφέρω. Και καλά, δεν γίνεται και κάποιος έτοιμος να γίνει κανένας. Μάνα και πατέρας. Δεν σημαίνει ότι όχι, επειδή είναι παππούς και έχει εμπειρία, επειδή είναι γιαγιά και έχει εμπειρία, ότι θα είναι και η σωστή γιαγιά και ο σωστός παππούς. Ο καθένας κάνει τη ζωή του, το δρόμο του, με τα δικά του λάθη. Που όλοι κάναν κάποια λάθη. Και επιλέγουν τι θέλουν να κάνουν στην πορεία, έτσι. Ωραία. Πάμε τώρα στην κυρία Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα μου, γεια σας. Ναι. Α, έκλεισε η κυρία Κατερίνα. Ακούει εδώ η φιλενάδα μας, είναι στην γραμμή. Η Γεωργία. Ναι. Εγώ. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, ακούω. Εμένα μ' άρεσε η άποψη της τελευταίας κυρίας. Δείχνει ότι έχει κατανόηση ότι τα πράγματα αλλάζουν, τα παιδιά μεγαλώνουν. Έχουν τη δικιά τους ζωή, το δικό τους χαρακτήρα. Εγώ πάντως θέλω να σας πω ότι εγώ προσωπικά δεν έχω πιστεί από το γεγονός ότι... Συγγνώμη, δύο λεπτά. Ναι. Υποτίθεται ότι ήρθε για να μας βοηθήσει. Και εγώ φανταζόμουν κάτι πιο ήρεμο. Αλλά το να είναι ο άλλος τόσο εξουσιαστικός, ας πούμε, και τόσο απόλυτος... Να σας πω κάτι, συγγνώμη λίγο. Επειδή αυτό το ήρθε η μαμά ή η πεθερά να μας βοηθήσει... Και, αλλά ναι, να μας βοηθήσει και να μην μιλάει. Επίσης και αυτό δεν είναι και πολύ ωραίο. Δηλαδή δεν έχει έρθει ως υπηρετικό προσωπικό, ας πούμε, στο σπίτι, κάνει δουλειές και μην μιλάς. Δηλαδή και αυτό, από στιγμή που φέρνετε έναν άνθρωπο μέσα στο σπίτι, προφανώς. Και θα πει ότι να δίνει το δικαίωμα να πει. Δεν είναι μόνο μαγείρευε, πλένε και μην μιλάς. Αλλά το θέμα είναι αυτό. Δεν είναι δούλα, έτσι. Είναι μια προσωπικότητα. Αλλά αν δεν μου κάνει αυτή η προσωπικότητα, χρειάζεται να βάλω ένα όριο. Ή θα πρέπει να συζητήσω ανοιχτά με αυτή τη γυναίκα, ναι, και να εξηγήσω πώς αισθάνομαι, πώς με κάνει να νιώθω, να βρω μία λύση και να δούμε αν μπορούμε να συνυπάρξουμε. Και αν δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε, τότε θα πρέπει να βρω μία άλλη λύση, γιατί εγώ είμαι μητέρα και εγώ θα αποφασίσω τι θα κάνω με το παιδί μου και με τον άντρα μου. Και εμένα γενικώς... πάντως η κυρία δεν με έχει πείσει. Με την έννοια ότι. Κάτι... Και κυρία, εννοείς την Γεωργία μας που έχουμε. Ότι κάτι δεν μας λέτε από όλη την ιστορία. Διότι η πεθερά είναι τόσο συγκλονιστικά ανακατόστρα και είναι τόσο καλή μπροστά στο γιο που τα κάνει όλα ανάποδα.
Κάτι λείπει. Για, κάτι να, δεν δούμε. Μας για να δούμε τι θα μας πει η κυρία Κατερίνα που έπεσε η γραμμή προηγουμένως. Κυρία Κατερίνα μου. Ναι, παρακαλώ. Γεια σας, σας ακούμε. Ήδη. Ναι, γεια σας. Τι κάνετε, καλά. Καλά. Καλωτάξτε η εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόλις άνοιξε την τηλεόραση. Θέλω να πω ότι οι μαμάδες οι επιθερές που έχουν κόρη και νύφη θα πρέπει να σκέφτονται ότι στη θέση της νύφης είναι η κόρη. Πώς θέλουμε την κόρη να την έχουν στα όπα-όπα οι γαμπροί και την νύφη όχι. Κυρία Κατερίνα, χαμηλώστε αν μπορείτε σας παρακαλώ την φωνή της τηλεόρασης, γιατί ακούγεται, κάνει αντίλαλο, ή κλείστε τη τηλεόραση για να σας ακούμε. Μια χαρά, την κλείσατε. Ναι. Σας ακούμε. Οπότε, εμείς οι πεθερές που δεν αισθάνομαι καθόλου πεθερά, αισθάνομαι σαν μητέρα και στον δύο, μπορεί να κάνουν λάθη τα κορίτσια και η κόρη μου όπως φέρεται σε μένα, φέρεται συνηθισμένη. Δεν είναι κάτι άλλο. Ιδανικά, και αν δουλεύουν και οι δύο, έτσι, πρέπει να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Και εμείς να είναι ό,τι μας θέλει να βοηθάμε και να είμαστε δίπλα τους. Όχι να ενοχλούμε τα παιδιά και να τα δημιουργούμε. Και όταν βέβαια έχουμε κάποιο προβληματάκι, να με βάζουμε το γιο μας, την κόρη μας, να μιλάμε απευθείας. Το πρόβλημα στηρίζεται να το χτυπάμε. Τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Θέλετε να δώσετε μία συμβουλή στη Γεωργία, γιατί είσαστε και μητέρα, είσαστε και πεθερά. Βλέπουμε και μία ηρεμία στη συμπεριφορά σας. Είναι το καλύτερο να γίνει ένας διάλογος γόνιμος και να μιλήσουν και οι δυο τι τους ενοχλεί και από εκεί και πέρα να έχουν μία χρυσή τομή. Κάθε ένας στο ρόλο του. Άρα να υπάρξει διάλογος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να χαίρεστε την οικογένειά σας. Να είστε καλά, κύριε Κατερίνα μου. Γεωργία, ακούς τι σου είπε και η κυρία Κατερίνα. Ναι, ακούω. Και εγώ αυτό είπα πριν και θέλω να απαντήσω, επειδή αμφισβητήθηκα, ότι δεν υπάρχει κάτι σκοτεινό στην ιστορία. Απλά δεν μ' αρέσει ο άλλος να είναι τόσο εγωιστής σε μια κουβέντα και να έχει πάντα δίκιο. Ναι. Δεν υπάρχει σκοτάδι. Και είναι σαν απλά να βγάζει έναν ανταγωνισμό. Απλά σας αρέσει ταυτόχρονα να σας μαγειρεύει η πεθερά σας, να σας σιδερώνει τα ρούχα, να σας καθαρίζει, να σας κάνει τις δουλειές. Θέλεις, αλλά να μην μιλάει όμως. Δεν είναι σιωπηλή, να είναι συντόνιση. Να είναι στο μιούτ, να μην μιλάει η πεθερά όμως. Μα αυτό μου λέτε τώρα. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή όμως. Και ξαφνικά νιώθω και ενοχή. Όχι γλυκιά μου. Όχι γλυκιά μου, αλλά πρέπει να λέμε και την άλλη άποψη εδώ πέρα. Μα εννοείται αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε. Περιμένουμε να ακούσουμε και την κυρία Μαρία που ήρθε τώρα στην παρέα μας. 50 ετών η κυρία Μαρία. Καλησπέρα, Μαρία μου. Καλησπέρα σας. Είσαι καλά, όλα καλά, όλα καλά. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Για να σε ακούσουμε και σένα. Καλησπέρα. Ναι. Θα ήθελα να πω και εγώ τη γνώμη μου. Mm-hmm. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα πάρα πολύ μικρή, τέλος πάντων, πεθερά. Ναι. Παντρεύτηκα σε πολύ μικρή ηλικία, 17 χρονών. Η πεθερά μου δεν με ήθελε, ναι, για τους δικούς της λόγους. Ναι. Όμως εμένα ο άντρας μου κρατούσε μια πάρα πολύ καλή στάση και ισορροπημένη. Και έπαιρνε και το μέρος μου πολλές φορές και με βοηθούσε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Εγώ τώρα τι βλέπω αυτή τη στιγμή, γιατί εγώ έχω ένα παιδί 32 χρονών. Λοιπόν, και έχει και σχέση και έχω και σχέση, τέλος πάντων, και μένουν μαζί. 18 χρονών δηλαδή έκανες το παιδί σου. Ναι, ακριβώς. Να το χαίρεσαι. Αγόρι, κορίτσι. Ένα γιο έχω. Δεν άκουσα. Ένα γιο. Ένα γιο, γιατί ακούω και από εδώ. Ναι. Να το χαίρεσαι το γιο σου. Για πάμε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εμένα η γνώμη μου είναι η εξής. Ναι. Έχουμε μπερδέψει λίγο τα πράγματα. Ναι. Οι πεθερές έχουν κάνει, πιστεύω, και οι γονείς γενικώς, είτε του άντρα είτε της γυναίκας, από ένα ζευγάρι. Έχουν κάνει τον κύκλο τους, έχουν κάνει τα παιδιά τους. Και εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι και σε μία ηλικία, θα πρέπει να αρχίσουν να ξεκουράζονται και αυτοί. Τι γίνεται τώρα, τα παιδιά, τα καινούρια, όπως βλέπω και γύρω-γύρω όλο αυτό που συμβαίνει, θέλουμε τους γονείς όποτε θέλουμε εμείς. Και δεν θέλουμε, και όχι εντός εισαγωγικών, να μας κάνουν κουμάντο. Δηλαδή τους θέλουμε όλη την ώρα μέσα στο σπίτι μας, θέλουν να μου κρατήσει τα παιδιά, έλα να με βοηθήσεις, φτιάξε μας φαγητό. Τους έχουν κάνει τρένο.
τρένο. Όταν λέμε τρένο, τρένο. Εγώ κάνω εντωμεταξύ και μια δουλειά η οποία δεν θέλω να πω στο τέλος πάντων στον αέρα. Όχι, γιατί, κορίτσι μου, δεν χρειάζεται. Για προσωπικούς λόγους. Όχι, να μην πεις τίποτα. Έχω να κάνω με πάρα πολύ κόσμο και πολλές γυναίκες. Και πολλές πεθερές και πεθερούς. Ναι. Εγώ πιστεύω το εξής. Όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει να κάνει μια οικογένεια. Δηλαδή, εμένα ο γιος μου, όταν θα αποφασίσει να κάνει, να πρώτο Θεός να πάρει αυτό το κορίτσι που θέλει, εγώ το βάζω στην οικογένειά μου το κορίτσι αυτό. Δεν είναι η νύφη μου, είναι το παιδί μου. Όμως, ο γιος μου, εγώ σαν μάνα, είμαι υποχρεωμένη να του πω το εξής, ότι εσύ είσαι υπεύθυνος ως άντρας για αυτή την οικογένεια που θες να κάνεις. Πολύ σωστό. Και αν είσαι σίγουρος ότι μπορείτε, όχι από την καθαριότητα, μέχρι το φαγητό σας, γιατί δεν μπορούμε να τρώμε, όπως λέμε τώρα, delivery, αν και εγώ έχω ταχυφαγείο να σας δώσω να καταλάβετε, ναι. Και άλλου είδους μαγαζιά. Ναι. Θα πρέπει να αναλαμβάνουν τα παιδιά τις ευθύνες τους. Αν μπορούν να μεγαλώσουν παιδιά, αν μπορούν να κάνουν παιδιά, ποιος θα τους τα κρατήσει. Δηλαδή, εγώ ναι, θα πάω στην ανάγκη τους, στην ανάγκη τους όμως. Μία μέρα ή να μου φέρουν το παιδάκι τους μία μέρα γιατί έχουν ανάγκη. Ή αν θέλουν να πάνε διακοπές πέντε μέρες να τους το κρατήσω. Ή τους έτυχε, αλλά όχι αυτό το καθημερινό. Γιατί τα παιδιά έχουν τη δική τους ζωή και εγώ έχω τη δική μου ζωή και τα δικά μου θέλω. Ναι. Μπράβο σου Μαρία, από όλους μας. Συμφωνούμε λοιπόν, απόλυτα αυτό, μαζί σου. Αυτό, κοιτάξτε να δείτε να σας πω κάτι. Αυτό είναι ένα, εγώ έτσι από ό,τι βλέπω, είναι ένα γενικό πρόβλημα. Εγώ ειλικρινά σας μιλάω μερικές πεθερές. Αλήθεια σας το λέω, τις λυπάμαι. Μαρία δεν έχουν μου, προσωπική Μαρία ζωή. Μου. Κάθονται οι άντρες τους μόνες τους στα χωριά και πηγαίνουν στην Αθήνα που είναι τα παιδιά να τους προσέχουν. Όχι, να βρούνε συμφωνώ. Τρόπο τα παιδιά. Έχεις απόλυτο... και εγώ και ο καθένας. Μαρία μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά πρέπει να περάσουμε αυτή τη στιγμή σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μήπως θέλετε τη Μαρία όταν επιστρέψουμε. Μαρία, μπορείς να περιμένεις 5 λεπτά για να συνεχίσεις να λες αυτά τα πολύ ωραία πράγματα, τις συμβουλές σε όλο τον κόσμο και στη Γεωργία. Μπορείς. Θα την ξαναπάρουμε. Λοιπόν, περνάμε σε ένα πολύ σύντομο γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με αυτό το θέμα που ξέρουμε ότι σε κάποιους πονάει και σε κάποιους άλλους, εντάξει, περνάτε μια χαρά με τις πεθερές σας. Θα τα συζητήσουμε όλα μετά το διάλειμμα. Τρομερό, τρομερό. Άπαπα, τρομερό και φοβερό, παιδιά. Έχουν ανάψει τα αίματα με αυτό το θέμα. Καταλάβατε τι έγινε πριν λίγο, έτσι. Καταλάβατε τι έγινε πριν λίγο. Τι έγινε. Προσωμείωσε στον αέρα η σχέση μεταξύ νύφης πεθεράς. Ναι. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει και σε μια συνεδρία συστημικής. Όταν έχουμε απέναντί μας τις οικογένειες. Ωραία. Δεν έχω καταλάβει τίποτα από αυτό. Θα σου κάνω μετά ένα explain, μην αφώνεσαι. Θα κάνω εγώ τα πάντα. Στη Μαρία, δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν ξέρω αν είναι το συνάχι. Μαρία! Μαράκι μου, γλυκό, όμορφο. Σε ακούμε. Πες μας, συνέχισε να μας λες αυτά τα ωραία. Δώσε μία συμβουλή σε όλες τις πεθερές και σε όλες τις νύφες. Μην με λες, κυρία Τζορτζέλα, σε παρακαλώ. Τζορτζέλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε να δείτε, η δική μου γνώμη είναι το εξής. Ναι. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος στο σπίτι σου, είτε φιλοξενούμενος είναι, είτε η νύφη σου είναι, είτε ο αδερφός σου, όποιο βαθμό συγγένειας και να είναι, όταν τον άλλον δεν τον βλέπεις με αγάπη, όταν έτσι λέμε είναι. Με αγάπη, πραγματική αγάπη. Άρα με αγάπη πρέπει να αγκαλιάζει. Και να βλέπεις απέναντί σου. Ναι. Γιατί οι άνθρωποι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Σωστόν. Ναι, αλλά υπάρχει και το άλλο που λέει όμως ότι όταν πας σε ένα σπίτι να φιλοξενηθείς, μπαίνεις στο πρόγραμμα αυτού που σε φιλοξενεί. Δεν μπορείς να πας μέσα στο άλλο σπίτι και να πεις αυτό δεν μ' αρέσει, αυτό δεν μ' αρέσει. Πήγαινε είναι αλλού. Όμως. Δηλαδή μην αποτρελαθούμε ξαφνικά, δηλαδή υπάρχει κάπου στη μέση το πράγμα. Πρέπει να τον βλέπεις με αγάπη. Έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία μου. Πρέπει να τον βλέπουμε με αγάπη, γιατί εγώ δεν μπορώ να έρθω στο σπίτι σας και να κάνω αυτό που θέλω εγώ. Προφανώ. Έτσι είναι. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός και αγάπη. Μαράκι μου, ακριβώς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σεβασμός και αγάπη στα παιδιά και να έχουμε σε όλα μέτρο. Σωστή. Είναι το καλύτερο, εγώ το λέω και οι γονείς, όλοι οι γονείς, πρέπει να συμβουλεύουμε τα παιδιά μας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Από όλες τις κατευθύνσεις, δηλαδή και αν έχω ένα γιο ή αν είχα μία κόρη. Να μπαίνουμε στη θέση του απέναντι. Έτσι, να φοράμε και τα παπούτσια γυναίκες, του. Οι γυναίκες, εγώ θέλω να σας πω κάτι τελευταίο. Ναι. Εγώ πιστεύω
ότι, δηλαδή εγώ όταν έρχομαι στο σπίτι μου να μαγειρέψω, που δουλεύω 12 ώρες την ημέρα, και το ίδιο ο άντρας μου, το κάνω με προσφορά και αγάπη στο σύζυγό μου και στο παιδί μου. Το κάνω με πολύ αγάπη αυτό που κάνω. Και θέλω ο άντρας μου να κάνει αυτά που είναι σαν άντρας, γιατί εγώ δεν μπορώ να γίνω άντρας, και ο άντρας μου να μην έρχεται στη θέση μου. Έτσι είναι. Έχεις δηλαδή, απόλυτο ο καθένας δίκιο σε όλα. Πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα και να μοιράσουμε τα έτσι, πράγματα. Τους ρόλους και τα όρια. Σου στέλνουμε τους ένα φιλί. Τους ρόλους μας, γιατί αν χάσουμε τους ρόλους μας, τα ζευγάρια χάνουν και τη σεξουαλικότητα. Σωστό. Πάμε στο σωστό κομμάτι. Λοιπόν, πάμε. Φιλιά, Μαράκι μου, θα είσαι μια υπέροχη πεθερά. Με τις συμβουλές που έχεις δώσει και στη Γεωργία μας, αλλά και σε όλους τους φίλους και τις φίλες μας. Και πάμε τώρα στην Άντα μας. Άντα μου, πού είσαι? Καλησπέρα, γλυκιά μου. Καταρχήν πήρα τηλέφωνο να πω ότι συμφωνώ με την Γεωργία. Έχω βιώσει ένα ανάλογο περιστατικό. Για πες εμένα μας. Εμένα η δική μου η πρώην τεθερά πλέον, γιατί αυτό που ήθελε το πέτυχε. Oh. Όταν ήμουν 5 μηνών έγκυος στο γιο μου τον πρώτο, ενώ έφυγε ο γιος της να πάει στην τουαλέτα, με πιάνει και μου λέει ότι εάν δεν σας χωρίς, εγώ θα πεθάνω. Ενώ μπροστά στο γιο της ήταν κοριτσάρα μου, κοπέλα μου, αγάπη μου και όλα τα συνοφή. Oh. Έκανα δεύτερο γάμο και σας πληροφορώ ότι την πεθερά μου, τη δεύτερη, την έχω από τη μαμά μου, η οποία με λατρεύει, που είχα ακούσει για τη δεύτερη την πεθερά μου ότι ήταν ένας δύσκολος άνθρωπος, που δεν έχω δει τίποτα απολύτως από όλα αυτά που είχα ακούσει. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Άντα μου. Ναι. Εσύ χώρισες από τον πρώτο γάμο, έκανες ναι. ένα παιδί, γιατί μας είπες δύο, ότι δύο. Α, δύο παιδιά. Ναι. Α, κάθισες και έκανες και δεύτερο μετά παιδί. Δεν χώρισες ναι. το πρώτο ναι, ναι. παιδί. Όχι, όχι, 15 χρόνια. Α. Μετά από 15 χρόνια. Μετά από 15 χρόνια ανέχτηκες όλη αυτή την κατάσταση. Ναι. Και δηλαδή, ο λόγος που χώρισες ήταν η πεθερά σου. Ήταν το πρώτο ρήγμα στο σπίτι μου. Η πρώτη στιγμή για να διαλυθεί το σπίτι μου ήταν αυτό. Ναι. Συγνώμη, όταν μπαίνει τρίτος άνθρωπος μέσα, πολύ λογικό είναι, έτσι, παρεμβατικότητα. Το ξεκίνημα. Ναι, ναι, ό,τι ακριβώς είπε η Γεωργία, δηλαδή οτιδήποτε δηλαδή, και να κάνω να μάθει. Δηλαδή, ο πρώην σύζυγός σας στην διαμάχη μεταξύ εσάς και ναι. της μαμάς του, έπαιρνε ναι. το μέρος της μαμάς του? Σε μένα, ναι. Όταν τσακωνόμασταν, δηλαδή, οι δυο μας, την υποστήριξε. Μένατε όλοι μαζί? Μένατε εσείς, ο σύζυγος? Όχι, όχι, όχι. Ερχόταν η πεθερά στο σπίτι και έκανε κουμάντο? Ακριβώς όχι, γιατί ευτυχώς οι σχέσεις μας είχαν ξεκαθαριστεί από την αρχή, ότι με τη μία, δηλαδή, με το που με γνώρισε, είπε, έδειξε ποια θα ήταν η στάση της. Δεν σε ήθελε από την αρχή. Μήπως ναι. ήθελε κάποια άλλη νύφη και τη χάλασε στην ιστορία? Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, δεν δηλαδή, σε συμπάθησε. Δηλαδή, διάφορες συζητήσεις με τον σύζυγό μου τον πρώην, μου λέει ότι όποια και να ξέφερνα, τα ίδια θα έκανα. Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, Άντα μου. Τα παιδιά ναι. σου, δηλαδή τα εγγόνια. Τα εγγόνια της, της πεθεράς σου, έχουν σχέσεις, επαφές? Βασικά τώρα δεν ζει. Έχει εδώ και ένα χρόνο που δεν ζει. Πριν που ζούσε, αλλά... Θεός χωρέσει τη γυναίκα, ναι. Στις επαφές που είχαν, φρόντιζε να χτυποβάλει τα παιδιά μου εναντίον της μαμάς του. Δηλαδή συνέχιζε ναι, και ναι, μετά ναι, ναι. το διαζύγιο που το κατάφερε, το πέτυχε αυτό που ήθελε, να σε διαβάλει στα παιδιά ναι, σου, ναι, στα εγγόνια ναι, της. Ναι, 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 ναι. Η ερώτηση είναι γιατί να σταματήσει όταν ένας άνθρωπος είναι έτσι σαν άνθρωπος. Αυτό που λέει. Επιβεβαιώθηκε βασικά. Είναι non-stop. Ο πρώην σύζυγός σας δεν παντρεύτηκε ποτέ? Όχι. Αυτό ήθελα. Ήμουν σίγουρος γι' αυτό. Ήμουν σίγουρος. Ο σύζυγός τον άφησε μόνο του τώρα. Ο σύζυγός σας πριν χωρίσετε, δεν είχε βάλει καθόλου όρια στη μητέρα του? Τι, δεν είχατε συζητήσει καθόλου? Τα όρια είχαν μπει με το να υπάρχουν τα απολύτως τυπικά. Χριστούγεννα, Πάσχα να έρχεται για κανένα μισάωρο στο σπίτι. Και αυτό να ήταν ο ίδιος στην τσίτα. Δηλαδή τον έβλεπα τον άνθρωπο ότι αγχωνόταν κιόλας. Μην μπει κάτι και γινόταν ο καταμός. Αλλά βούλευε φτιάρι όμως. Δεν καταλάβαινε η συγκεκριμένη γυναίκα τίποτα. Είναι αυτό δηλαδή που έχει είχαμε... κλασική όμως ελληνική οικογένεια, που οι γονείς έχουν βάλει με χειροπέδα το παιδί τους και λέει θα είμαστε μαζί για μια ολόκληρη ζωή. Φεύγει ο γονιός από τη ζωή και μένει πίσω ένας άνθρωπος μόνος του αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχει πηξίδα. Πού θα πάω, τι θα κάνω. Ναι, διέρχεται το γάμο του παιδιού της και τώρα έχει μείνει ένας μόνος του. Γιατί είχε πάντα πηξίδα, έτσι. Όταν έχει πάντα πηξίδα... Ναι, ακριβώς. Να σημειωθεί ότι έχει δύο γιους η συγχωρεμένη πρώην πεθερά μου. Ναι. Ο πρώτος της γιος δεν παντρεύτηκε ποτέ. Δεν τον άφησε να παντρεύει. Δεν παντρεύτηκε. Α, δεν τον άφησε. Δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν παντρεύτηκε τη μαμά του ο πρώτος. Και ο δεύτερος που παντρεύτηκε διέλυσε το γάμο η συγκεκριμένη.
Τώρα με την πεθερά σου, μία μίγα εδώ πέρα με κυνηγάει. Έφερα. Λοιπόν, άντα μου, τώρα παντρεύτηκε στο δεύτερο άντρα σου, εντάξει. Ναι, 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 ναι. Με την πεθερά σου αυτή τη σχέση έχετε. Καλύτερα και από μαμά μου. Θα ήταν λίγο να το έλεγα αυτό. Καλύτερα και από μαμά της. Είδες μετά από αυτά που τράβηξες, ήρθε η θεία Βίγη και σε δικαίωσε. Έχω τη μίγα, εγώ με τη δεύτερη πεθερά. Έχω τη μίγα, δικιάζω που λέμε. Ναι, ναι, το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές, ότι κάπως με αυτόν τον τρόπο μου το ξεπλήρωσε ο Θεός. Ναι, βέβαια. Ο πρώην σύζυγός σας κατάλαβε ποτέ το λάθος του, ότι ξέρεις κάτι, αγάπη μου, η μάνα μου ήταν αυτή που μας διέλυσε. Λίγο πριν χωρίσουμε, μετά από πολλά χρόνια, κάποια στιγμή το παραδέχτηκε που μου λέει ότι εγώ ήξερα από πάντα ότι η μάνα μου θα σε κυνηγούσε τόσο πολύ. Του διέλυσε τη ζωή του ανθρώπου. Το θέμα είναι γιατί αυτός δεν έβαλε. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται αυτό. Κάποιες φορές πρέπει να κόβουμε δεσμά. Ακόμα και αν είναι γονείς μας, όταν υπάρχει τόσο πολύ τοξικότητα, κάποιες φορές χρειάζεται. Είναι αυτή η χειριστικότητα. Γιατί εσύ έχεις καεί από την πρώτη σου πεθερά με άσχημες συμπεριφορές και καταστάσεις και χώρισες. Ευτυχώς. Κοίτα να σου πω, όλα εδώ πληρώνονται, όλα εδώ ανταμείβονται στη ζωή, να το ξέρεις. Και ανταμείφθηκες με τη δεύτερη πεθερά σου που είναι και σαν μάνα σου. Έχω κάνει και καινούργια οικογένεια, έχω και ένα μωρό τώρα με το δεύτερο. Να σου ζήσει, αγάπη μου, και καινούργια οικογένεια και τα παιδάκια σου τα δύο και να έχεις υγεία και ευτυχία στη ζωή σου. Δώσε μέσα από την καρδιά σου και την ψυχή σου και την εμπειρία σου μία συμβουλή σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Όλα είναι θέμα χημίας. Όταν κάποιοι άνθρωποι δεν ταιριάζουν μαζί, δεν πρόκειται να ταιριάξουν ποτέ. Όσο καλοπροαίρετη και να είναι η μία πλευρά. Εάν δεν το θέλει και η άλλη, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό. Οπότε, καλό είναι να υπάρχουν μόνο τα τυπικά, εάν δεν μπορούμε να αποφύγουμε την άμεση αποκοπή και την τελείως αποκοπή από αυτούς τους δεσμούς, και να είμαστε από μακριά και αγαπημένοι όλοι. Δηλαδή, αυτό ήταν το λάθος που δεν έκανα εγώ. Έχεις άποψη γιατί έχεις εμπειρία ζωής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι πάντα ευτυχισμένη και να έχεις υγεία, γλυκιά μου. Φιλιά από μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγγελική, εξήγησε λίγο αυτό που είπες πριν, που δεν κατάλαβα εγώ τίποτα. Πες το όμως με απλά λόγια, γιατί είπες πολύ επιστημονικά. Ναι, οκ. Προσομοίωση, τι σημαίνει, είναι πως όταν ένας αρχιτέκτονας κάνει μια μικρογραφία ενός οικοδομήματος που θέλει να χτίσει. Ναι. Ωραία. Ναι. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σε μια προσέγγιση ψυχοθεραπείας που είναι η συστημική, που δεχόμαστε οικογένειες και ζευγάρια κτλ. Ωραία. Ναι. Σε αυτή λοιπόν τη συνεδρία, τι γίνεται, έρχεται, οι άνθρωποι μεταξύ τους αλληλεπιδρούν όπως θα αλληλεπιδρούσαν έξω. Σαν μια μικρογραφία, να το πω απλά. Συζητάνε κανονικά σαν να είναι σπίτι του. Ναι. Ώστε να βγουν όλα τα προβλήματα. Στην αρχή, ναι, δεν το κάνουν. Αυτό κάποια στιγμή αρχίζει και γίνεται μόνο του. Ναι, δηλαδή αρχίζουν και τσακώνονται, αρχίζουν και βγαίνουν τα θέματα προς τα έξω. Ναι, αυτό το λέμε προσομοίωση στην ουσία. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό συνέβη και ήταν πολύ ωραίο που συνέβη ζωντανά. Ναι, απλά δεν το κατάλαβα. Τώρα το είπες απλά και αφού το κατάλαβα εγώ, το κατάλαβε και ο κόσμος. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάναμε πολύ όμορφη παρέα. Είπαμε αρκετά πράγματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει και εμάς αλλά και όλο τον κόσμο. Πήραμε πάρα πολλά τηλέφωνα και πάρα πολλά μηνύματα. Πιστεύω ότι θα ξανακάνουμε πάλι ένα τέτοιο θέμα. Μπορεί να κάνουμε και με πεθερό, παιδιά. Γιατί... Και με νύφη. Και με νύφη, βέβαια. Μην νομίζετε ότι εμείς έχουμε θέματα με τις πεθερές μας. Εμένα η πεθερά μου τώρα, Ειρήνη, φυλάκια. Τώρα πάω στο σπίτι να τα πούμε από κοντά, Ειρήνη μου, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, σας φιλούμε, σας χαιρετούμε, σας αγαπάμε και αύριο 3 η ώρα μαζί παρεούλα. Να έχετε ένα όμορφο απογευματόβραδο.